Αγίος Προκόπιος ζούσε την εποχή που ο αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Διοκλητιανός. Καταγόταν από την Ιερουσαλήμ και ο πατέρας του ήταν ο ευσεβής χριστιανός Χριστόφορος, ενώ η μητέρα του, η Θεοδοσία, ήταν ειδωλολάτρης. Όταν γεννήθηκε ο Άγιος Προκόπιος, ονομάστηκε Νεανίας. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, του Χριστόφορου, η Θεοδοσία ανέτρεφε τον Άγιο Προκόπιο σύμφωνα με τα ειδωλολατρικά έθιμα. Όταν μεγάλωσε ο Άγιος Προκόπιος, η Θεοδοσία τον πρόσφερε στον αυτοκράτορα Διοκλητιανό που βρισκόταν τότε στην Αντιόχεια. Η Θεοδοσία παρακάλεσε τον Διοκλητιανό και του έδωσε πολλά χρήματα και ο Άγιος Προκόπιος έγινε δούκας της Αλεξάνδρειας της Συρίας. Οι πρώτες εντολές του Διοκλητιανού ήταν να διώκει και να τιμωρεί ο Άγιος Προκόπιος τους χριστιανούς. Επειδή είχε πάρα πολύ ζέστη, ταξίδεψαν οδηπορικώς τη νύχτα. Όταν ο Άγιος Προκόπιος μαζί με τους δύο αξιωματικούς που τον συνόδευαν έφτασε 30 μίλια κοντά στην πόλη Απάμια, η οποία ήταν η Μητρόπολη της Αντιόχειας, έγινε σεισμός και αστραπές. Ο Άγιος Προκόπιος άκουσε φωνή από τον ουρανό να τον φωνάζει Νεανία, όπως είπαμε ονομαζόταν αρχικά, να τον κατηγορεί για τον δρόμο που ακολουθεί και να τον απειλεί με θάνατο αν εκτελέσει τις διαταγές του Διοκλητιανού για διωγμό κατά των χριστιανών. Ο Άγιος Προκόπιος ήταν καλοπροαίρετος και τον ονόμασε Κύριο, οπότε εμφανίστηκε εμπρός του ένας κρυστάλλινος σταυρός και από τον σταυρό ακούστηκε φωνή. «Εγώ είμαι ο εσταυρωμένος Ιησούς, ο του Θεού Υιός». Έτσι παρακινήθηκε ο Άγιος Προκόπιος και πίστεψε στον Χριστό. Όταν επέστρεψε στη Σκυθόπολη της Συρίας, κατασκεύασε έναν σταυρό από χρυσό και ασήμι, σύμφωνα με τον τύπο του σταυρού που είχε δει. Με την ολοκλήρωση του σταυρού, εμφανίστηκαν πάνω του τυπωμένες τρεις εικόνες με εβραϊκά γράμματα. Στην επάνω εικόνα έγραφε «Εμμανουήλ» και στις δύο πλαϊνές εικόνες έγραφε στη μία «Μιχαήλ» και στην άλλη «Γαβριήλ». Ο Άγιος Προκόπιος προσκύνησε τον σταυρό και τις εικόνες και πήγε στην Ιερουσαλήμ. Ο Άγιος Προκόπιος πέτυχε νίκες κατά των σαρακινών που πολεμούσαν σε εκείνες τις περιοχές και η μητέρα του τον προέτρεψε να προσφέρει ευχαριστήριες θυσίες στα είδωλα. Ο Άγιος τότε της είπε πως κατάφερε τις νίκες με τη δύναμη του Χριστού. Αμέσως η μητέρα του, η Θεοδοσία, το ανέφερε αυτό στον αυτοκράτορα, ο οποίος διέταξε τον ηγεμόνα της Κεσάριας, τον Ούλκιο, να εξετάσει τον Άγιο Προκόπιο. Ο Άγιος Προκόπιος αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα. Τον έδιραν δυνατά και τον πέταξαν στη φυλακή μισοπεθαμένο. Στη φυλακή εμφανίστηκε ο Χριστός και μετονόμασε τον Νεανία σε Προκόπιο για να δείξει ότι θα προκόψει και θα τελειώσει τον βίο του μαρτυρικά. Έβαλε ο Κύριος μας ανδρεία και θάρρος στην καρδιά του Αγίου Προκοπίου για να αντέξει στα βασανιστήρια. Οι ειδωλολάτρες τότε πήγαν τον Άγιο στον ειδωλολατρικό ναό και ο Άγιος Προκόπιος με την προσευχή του συνέτριψε τα είδωλα που με παράδοξο τρόπο μεταβλήθηκαν σε νερό και χύθηκαν έξω από το ναό. Οι στρατιώτες των δύο αξιωματικών και οι δύο τριβούνοι, Νικόστρατος και Αντίοχος, είδαν το θαύμα και πίστεψαν στον Χριστό. Βαφτίστηκαν από τον επίσκοπο Λεόντιο. Αλλά με διαταγή του αυτοκράτορα αποκεφαλίστηκαν και έτσι έλαβαν τον μαρτυρικό στέφανο. Η Θεοδοσία, η μητέρα του Αγίου, πίστεψε στον Χριστό και τη συνέλαβαν μαζί με άλλες 12 γυναίκες συγκλητικές που είδαν το παραπάνω θαύμα. Τις έδιραν άσπλαχνα, έκοψαν τα στήθη τους,
έκαψαν τις μασχάλες τους με πυρωμένες σιδερένιες μπάλες και τελικά τις αποκεφάλισαν, δίνοντάς τους έτσι τον Στέφανο της δόξας. Ο επόμενος ηγεμόνας τώρα, που ονομαζόταν Φλαβιανός, ανέλαβε την εξέταση του Αγίου. Ο Άγιος Προκόπιος δεν θέλησε να αρνηθεί τον Χριστό και ο Φλαβιανός διέταξε τον υπηρέτη του, τον Αρχέλαο, να χτυπήσει με το σπαθί τον Άγιο στην κοιλιά. Με το που σήκωσε ο Αρχέλαος το σπαθί ενάντια στον Άγιο Προκόπιο, ο ίδιος ο Αρχέλαος έπεσε κάτω νεκρός. Έπειτα έδεσαν τον Άγιο Προκόπιο με σχοινιά, τον τέντωναν και τον μαστίγωναν με βούνευρα. Έκαψαν τον Άγιο με αναμένα κάρβουνα και στα καμένα μέλη του έριχναν λάδι. Κατόπιν έβαλαν μέσα στο χέρι του κάρβουνα με λιβάνι. Ο γενναίος Άγιος Προκόπιος βάσταξε το αναμένο κάρβουνο μέχρι που κάηκε όλο του το χέρι. Ύστερα κρέμασαν τον αθλητή του Χριστού και τον έδεσαν από τα χέρια. Θα τον έβαζαν σε έναν φούρνο αναμένο, αλλά ο Άγιος Προκόπιος τον σταύρωσε και τον ψύχρανε εντελώς. Τελικά διέταξαν να αποκεφαλιστεί ο Άγιος και έτσι μαρτύρησε. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Προκοπίου στις 8 Ιουλίου κάθε έτους. Ο Άγιος Προκόπιος όμως δεν έρχεται στο προσκήνιο της εκκλησιαστικής μας ζωής μόνο κατά τη μέρα της μνήμης του. Το όνομά του ακούγεται και μνημονεύεται στην ιερολογία του μυστηρίου του γάμου, γιατί συνδέεται με το γεγονός της προκοπής, την οποία η Εκκλησία μας εύχεται στους νεόνυμφους, στην κοινή πλέον ζωή τους. Ο Άγιος Προκόπιος παρουσιάζεται ως η ενσάρκωση της προκοπής και η ευχή για προκοπή. Στην τελευταία ευχή του μυστηρίου, ο ιερέας ευλογεί το ζευγάρι, ευχόμενος η Αγία Τριάδα να του παράσχει προκοπή βίου και πίστης, ενώ και στην απόλυση της ακολουθίας το όνομά του δεσπόζει, καθιστώντας την παρουσία του Αγίου Προκοπίου κομβική στη λογική του μυστηρίου του γάμου. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.